Καλησπέρα, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Καλώς ορίσατε για ακόμα μια φορά στην εκπομπή μας Faces, πρόσωπα. Και πάλι μαζί εδώ την ίδια ώρα, κράτησα την υπόσχεσή μου και με ένα καλό φίλο. Ένα καινούριο πρόσωπο στην εκπομπή, όχι καινούριο για μένα, γιατί είναι καλός μου φίλος. Να σας παρουσιάσω τον πολύ γνωστό ίσως και σε εσάς, Δημήτρη Ανδρέα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Βασίλη. Γεια σου, μια χαρά, μια χαρά. Δεν είπες όμως πώς γνωριστήκαμε. Θα πω. Ξέρεις, σε πολλούς είσαι γνωστός σαν Τζίμις. Τζίμι the Greek. Λοιπόν, πώς γνωριστήκαμε, λοιπόν, ίσως να θυμάμαι την περίπτωση όπως τη θυμάσαι και εσύ. Νομίζω η περίπτωση είναι όταν έκανε τον Αυριανό Πολεμιστή και ήρθες στο Birmingham και με βρήκες εκεί γιατί ήταν η εποχή που έκανες το promotion για τον Αυριανό Πολεμιστή. Λοιπόν, επειδή είναι παλιό έργο, δηλαδή όταν λέω παλιό μιλάς ίσως πολλά χρόνια. Μιλάς τώρα, Βασίλη, για 30 και χρόνια. 38 χρόνια. 38. Μην προσπαθεί όχι, είναι 38. Την ηλικία σου μην προσπαθεί να εγκρύψεις. Είναι 30, γυρίστηκε το 81-82. 30 χρόνια. 30 χρόνια. Έτσι. Το γυρίσαμε να αρχίσαμε τα 78. Okay. Λοιπόν, 30 χρόνια έχουμε γνωριστεί. Ήσουνα τότε στην φάση της προβολής του έργου. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, και μετά από αυτό γίναμε φίλοι. Φιλέψαμε καλά και μετά αναπτύχθηκε, ναι. Συμπτωματικά. Ήρθα στο Birmingham για να γυρίσουμε έναν έργο το οποίο στην τηλεοπτική αυτό. Και ποιο βλέπω να παίζει μαζί μου, ο Βασίλης. Το ρωτή την ιστορία πρέπει να την πω. Εγώ ήμουν ο μάγειρας, ο αρχιμάγειρας και ο Βασίλης ήταν ο βοηθός μου. Το λοιπόν, είχαμε μια σκηνή που έφερνε το αρνί. Θυμάσαι. Στον νόμο κούρασαν πόσες φορές. Διότι έκανα λάθος σκοπίμως στη σκηνή για να την ξαναγυρίζουμε. Κατ, τώρα σου το πω. Πόσες φορές, 16 φορές το έκανε. Όσες φορές έκανα λάθος, έφερνε. Ναι. Έκανε λάθος σκηνή και κάθε φορά που έκανε λάθος, ο σκηνοθέτης, cut, να επαναληφθεί η σκηνή. Και εγώ με το αρνί στο νόμο. Συγγνώμη, Βασίλη, αλλά μετά από τόσα χρόνια πρέπει να σου πω για την αλήθεια. Ήταν πολύ καλή εμπειρία αυτή, Δημήτρη. Περάσαμε πολύ καλά. Ναι, μια χαρά. Ναι. Λοιπόν, και μετά συνέχισε η φιλία μας και με άλλες συμπαραγωγές και μάλιστα τελευταίως είχαμε συναντηθεί στην επιστροφή. Ναι, βεβαίως. Τη σειρά που προβάθηκε στην Κύπρο. Ήταν του Σίγμα, πες μου, μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, θέλω, αν μου επιτρέψεις, να κάνω ένα ταξιδάκι να πάει στο παρελθόν. Θέλω να πάμε στο Ριζοκάρπασο. Εκεί που ήσουν, γεννήθηκες εκεί. Γεννήθηκα στο Ριζοκάρπασο. Πες μου λίγα λόγια έτσι για τα παιδικά σου χρόνια. Τα παιδικά μου χρόνια είναι οι αναμνήσεις μου που θυμάμαι, διότι συμπτωματικά τώρα το όνειρό μου είναι για να πάω να χτίσω σπίτι, να κάνω μια καλή μπουγά στην Τερατσάν. Και το είπα όταν αναφέρουμε το φιλμ του Χαπέσι, ο οποίο είναι και αρχιτέκτονα, μου τη σχεδιάσει μια φωγκούν και το βαρέλι από την Γεώ. Να βλέπω τη θάλασσα για να πεθάνω εκεί. Διότι όταν ήμουν μικρός, έμενα κάτω από την Τερατσάν, διότι στα θερινά μήνες είμαστε έξω στους κάμπους. Από το χωριό πηγαίναμε, διότι είχαμε καρπούζια ή το σιτάρι, είναι αυτά. Είμαστε στους κάμπους, δεν έμειναμε στο χωριό. Και είχα μια Τερατσάν, η οποία ήταν σαν σκηνή. Τέντα να πούμε. Ναι. Και έμενα και έβλεπα τη θάλασσα, έβλεπα τα πλοία που. Έχει ξαναπάει πίσω μετά. Πήγα μια φορά μετά από την εισβολή, αλλά πήγα διότι απλούστατα ήθελα να δω πώς ήταν. Ναι. Και καλύτερα να μην πήγαινα, διότι όταν πήγα στο Ριζοκάρπασο, κάπως έσβησε αυτή η ωραία φωτογραφία που είχα βιτρωμένη στο μυαλό μου. Πρώτα απ' όλα, όταν πήγα στο κέντρο του χωριού, είδα να έχω στημένα τα αγάλματα τα αυτά. Είχα φύγει τους δύο ήρωες του χωριού μας και βάλαν τα αγάλματα. Δεύτερον, είδα τα δέντρα. Όταν στέκεις στο κάτω από τον Άγιο Συνέσο στο κέντρο του Καρπασιού και βλέπεις, ήταν όλο μπρασινάδα. Και έβλεπα τα σπίτια για πρώτη φορά. Διότι έχουν κόψει όλα τα δέντρα. Έτσι. Πες μου, τα παιδικά σου χρόνια τάζεις εκεί μέχρι ποια ηλικία? 12 χρονών. Φοίτησα το δημοτικό. Ναι. Και επία, διότι ήρθαμε το 1954 εδώ, επία
1,5 μήνα στο γυμνάσιο. Όταν πήγα στο γυμνάσιο, εγώ μέχρι 12 χρόνια δεν φορούσα παπούτσια. Μόνο όταν πήγαινα εκκλησία. Ναι. Δεν μ' αρέσαν τα παπούτσια. Γιατί φύγατε, ποιο ήταν ο λόγο? Φύγαμε διότι ήρθε η μάμα μου, ήταν, δεν ήταν καλά από την υγεία. Έκαμε μια εγχείρηση, ήταν τεράστια αποτυχία. Και πάρω λίγο να τη χάσουμε. Και ήταν σε ανάρρωση για 5 μήνες εδώ. Μάλιστα. Και αποφασίσαμε να την επισκεφτούμε και να πάμε όλοι πίσω μαζί. Όταν ήρθαμε στο, για να κάνουμε 5-6 μήνες. Ταυτόχρονα, όταν ήμασταν εδώ, άρχισε η επανάσταση στο 1955. Ναι, ναι. Και λέει ο παπάς μου, άστο, ένα-δύο μήνες, δύο εβδομάδες μάλλον, θυμάτων το 1931 που τον παραλάβαν. Ναι, ναι. Και θα τελειώσει. Και περιμέναμε, από εκεί και πέρα φτάσαμε το 1959. Πάρθηκε η απόφαση να μείνετε, δηλαδή. Δεν μπορούσαμε να πάμε, ναι. Διότι λέει, άσε να καθησυχάσουν, άσε να καθησυχάσουν. Και θα πάμε. Ναι, ναι. Μα μετά που άρχισα σχολείο εδώ, μετά δραματική σχολή. Και ναι. Okay, ταυτοχρόνως όταν ήμουν εδώ, τυχαία για να μπω στον κινηματογράφο ήταν πολύ τυχαία όταν ο Ευγενίου, ο Γιώργος ο Ευγενίου, εργαζόταν σε μια ταινία, το «Ill Met by Moonlight». Και ήθελε ένα παιδί. Γυρεύαν ένα μικρό και το ανάφερε στη Μαγκαρίστα την Νικολαίδρα που μπαίνει απέναντι μου. Και με πήραν εμένα, εγώ νομίζω και πάω για κομπάρσος, ναι. Που να ξέρω τι πια για στάρ. Είχα δάσκαλον, bodyguard να πούμε, σου μάθει τα αγγλικά. Σοφεράκι, ναι, 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 ναι. Και κατέληξα στην Γαλλία για 6 εβδομάδες ναι. Σε πεντάστερα ξενοδοχεία στο Κονταζού. Λέω, θέλω να γίνω ηθοποιός, αυτή είναι η ζωή. Όμως κανένας δεν μου το ψιθύρισε ότι εργάζεσαι για λίγο καιρό και μετά κάνεις πάρα πολύ καιρό χωρίς να εργάζεσαι. Κατάλαβες. Αυτή είναι η ζωή του καλλιτέχνη ναι, ναι, στο ναι. Εξωτερικό. Λοιπόν, ήταν το ξεκίνημα τότε. Ναι, λοιπόν, ναι. Και μετά, πια σου άρεσε, μπήκε στη διαδικασία. Μ' άρεσε, ναι. Καταπληκτικά. Πήγα, αρχίσαμε το θέατρο τέχνης, επίσης με τον Ευγενή, το οποίο υπάρχει ακόμα, μετά από 50 και χρόνια. Τόσα χρόνια. Ναι. Ξεκίνησα, πήγα δραματική σχολή, ξεκίνησα στο θέατρο, το Αγγλικό θέατρο. Mm-hmm. Έμεινα αρκετά χρόνια. Ένα από τα έργα που έχεις κάνει και... Μάλιστα, ήταν μεγάλη επιτυχία, ήταν η κουζίνα, το kitchen. Ναι, ναι. Αυτό είναι, μόλις έφυγα από τη δραματική σχολή, ήταν στο Royal Court. Mm-hmm. Ξεκίνησα εκεί, με την κουζίνα. Μετά από χρόνια, επανήρθα στην κουζίνα, στην τηλεόραση, ναι, σε διαφορετικό ρόλο. Ναι, ναι. Και μετά, ξαναεπίστρεψα στην κουζίνα το 1992, στο Royal Court Ballet, mm-hmm. Έπαιξα τον Γκαστόν τον. Ναι. Το ρόλο μου έπαιξα στην τηλεόραση. Είσαι ευχαριστημένος με την καριέρα σου μέχρι τώρα, έτσι? Βεβαίως. Τα πράγματα που έκανα με τους ηθοποιούς που έχω εργαστεί σε όλη... Τώρα μπορείς να μου πεις, μα πρέπει να γίνεις διάσημος. Δεν επιδίωξα καμιά φορά για να γίνω διάσημος και εκ τούτου είχα και μία περίοδο η οποία δεν εργάστηκα για 10 χρόνια. Μετά από το Private Right, το οποίο ήταν το πιο επαναστατικό και το ονομάσαν οι Άγγλοι αντιβρετανικό φιλμ που είχε γίνει ποτέ, για πήγε άρχισαν το πρόβλημα. Ναι, ναι. Λοιπόν, εκτός από αυτού, από την καλλιτεχνική σου καριέρα, ήσουν και σε άλλες επιχειρήσεις όπως εστιατόρια και είχες το δικό σου εστιατόριο, το πολύ γνωστό Wild Track. Πες μου γι' αυτό, γιατί έζησα πολλές στιγμές εκεί ναι, και σε θαύμαζα γι' αυτό, ναι, για το Wild Track που... ήταν κομμωτήριο ναι, ναι. Αρχικά. Άρχισε με... Ήταν κομμωτήριο γυναικείων, ναι. Λοιπόν. Μετά αποφασίσαμε να μπούμε στα εστιατόρια και το μετατρέψαμε σε ταβέρνα. Άφησε τις τρίχες δηλαδή και... Ναι, ναι, άφησα τις τρίχες και πήρα το φαγητό. Διότι κόβεις τρίχες δεν μπορείς να φάεις, ενώ φαγητό τρως και πίνεις και εξάλλου, αν δεν έχεις δουλειά, λες μια μπουκάλα, λέω με ζεράκι, περνάει η ώρα. Ναι, ναι. Αλλά ήταν, ναι, καταπληκτική. Είχες μια ιδιαίτερη έτσι, ατμόσφαιρα, ένα περιβάλλον. Το περιβάλλον, ναι. Ναι. Οι πελάτες σου ήταν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ήταν πολύ τακτικοί. Ναι, γιατί όλοι ήταν και εγώ εκεί και όλοι τακτικοί, συνέχεια ναι. Πάντα τους ίδιους είχα, ανθρώπους πολύ ενθουσιασμένους. Ναι. Φίλεψαμε πάρα πολλούς από τον τύπο, ναι, ναι. Ιδίως όλη η ομάδα του Independent ήταν κάθε ναι. Παρασκευή Σαββάτων στο μαγαζί. Είχαμε και καταπληκτικές εμπειρίες με την αστυνομία όταν μας έκαμε να διαρρήξει, διότι εγώ πάντοτε λειτουργούσα μέχρι τις πρωινές ώρες. Ναι. Εμπαίνα μέσα, του λέω ότι ήθελε private party, εντάξει, και φεύγα.
Η περιοχή ήταν και πολύ δύσκολη περιοχή ναι. στο Holloway, αλλά ήμουν μια χαρά, δεν είχα πρόβλημα με κανένα. Διότι όλους τους έξερα. Ναι. Ας πω ένα παράδειγμα. Μια νύχτα ήταν το μαγαζί γεμάτο, έτσι αργά. Και έμπηκε ένας και σηκώθηκε να κάνει τον μάγκα. Του λέω, καθησύχασες λίγα. Ηρέμησε. Ναι, μου λέει. Μόλις γεννήθηκε με τέτοιον τρόπο, όλο το μαγαζί σηκώθηκε. Του λένε, you have a problem, my friend. Oh, no, no, it's all right. Ήταν όλοι οι παιδιά. Όλοι το μαγαζί. Όλοι οι φίλοι μου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πες μου για την οικογένεια, πώς είστε. Έχεις μια αδερφή. Μια αδερφή, η Άννα, ο αδερφός μου, ο Γιάννης, ο οποίος ήταν στα φορέματα. Τρεις είστε. Ναι, τρία αδέρφια. Πολύ ωραία. Οι γονείς έχουν αποβιώσει. Έχει 20 χρόνια ναι. τώρα, πάει 22. Uh-huh. Τι ήταν το highlight of your career, the highlight, πιο έτσι, ψηλή στιγμή. Αν και λες ότι εσύ δεν έγινες διάσημος, αλλά εγώ ξέρω ότι είσαι γνωστός πολύ. Υπάρχουν πολλές τύχες που μπορεί να πούμε είναι highlights. Το μόνο που μπορώ να πω που είμαι πολύ χαρούμενος, και είναι ότι είχα κάνει το έργο The Private Right, το οποίο είναι ολοτέλα για την Επανάσταση, το οποίο γυρίστηκε, εξελίσσεται μετά στο Λονδίνο, είναι κάτι ότι παίρνουν τον χαρακτήρα που έπαιξα εγώ, ήταν να πούμε ήρωας αγωνιστής της ΕΟΚΑ, και τον παίρνουν οι Άγγλοι, τον κλείσουν στα κρατητήρια και τον βασανίζει ένας συμπατριώτης μας και έρχεται να τον εκτελέσει, να τον βρει. Και εν τέλει τον βρίσκει. Ναι, ναι. Ποιος είχε γράψει το σενάριο? Ο Μιχάλης ο Μπαμπάς, ο οποίος είχα συνεργασία, κάναμε 4 ταινίες μαζί. Μετά, όταν γυρίζαμε μια ταινία, The Life Taker, μαζί με τον Μιχάλη, αποφασίσαμε, έγινε η εισβολή, αποφασίσαμε να πάμε να κάνουμε ένα έργο, και αυτό έκαναμε τον Αυριανό Πολεμιστή. Ναι. Μετά μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή, μας πήρε γύρω στα 2 χρόνια να βρίσκαμε ορισμένα λεφτά, ξαναρχίζαμε. Και αυτή είχε καταπληκτική επιτυχία. Ναι. Και από τους κριτικούς και από όλα, να πούμε. Και είναι ένα έργο που είχαν δει όλοι οι πιτσιρίκες στην Κύπρο. Μάλλον σκέφτομαι προχτές ότι ήταν καιρός. Να γίνει επανάληψη παιδικές παραστάσεις για να δουν οι μικροί τώρα. Ναι, ναι. Διότι τον καιρό εκείνο στο Στρόβολο ήταν τα Τσατίρκα. Ναι, ναι. Κατασκηνώσει, δηλαδή ήταν προσφυγικός συνοικισμός. Δεν είναι τώρα, υπάρχει πολυκατοικίες, όλα αυτά, αλλά δεν υπήρχε τίποτε. Ναι. Ήταν μικρός ο Στρόβολος. Ριρελής, ας πούμε. Ναι, για να δουν. Δηλαδή, εξαρτάται από τον Μιχάλη τον παπά, να το δουν η νέα γενιά, το ότι ήταν βασισμένο σε πραγματική ιστορία για έναν μικρό ο οποίος επέστρεψε, ήθελε να πάει στο χωριό του και έμπηκε στα κατεχόμενα και τον παραλάβαν οι Τούρκοι. Είχε εξαφανιστεί. Δημήτρη, θέλω να μου πεις με ειλικρίνεια πώς νιώθεις όσον αφορά φιλία και εσένα. Τι είναι, πώς χαρακτηρίζεις την πραγματική φιλία? Η φιλία είναι η πιο δύσκολη λέξη που μπορεί να πεις και η πιο εξευτελισμένη, διότι ο άνθρωπος λέει είμαι φίλος. Η φιλία είναι, υπάρχει, δηλαδή δεν μπορείς να την περιγράψεις. Αν είσαι φίλος, πραγματικός φίλος, είναι που θυσιάζεις και τη ζωή σου για αυτόν που είσαι φίλος. Εσύ ξέρω ότι κάνεις πολλές ενέργειες όσον αφορά την περίπτωση φίλος. Και ξέρω ότι ξοδεύεις πολλές ώρες για φίλους. Άμα δώσω τη φιλία μου, τη δίνω. Ασχέτως μπορεί να χαλάσουν οι σχέσεις. Αλλά πάντα αυτή η φιλία για μένα στέκει. Εάν κάτι συμβεί και στο μέλλον μου φωνάξει αυτό το οποίο είπα είναι φίλος μου και του έδωσα τη φιλία μου, πάλι θα είμαι δίπλα του. Ναι, ναι. Δηλαδή είναι ασχέτως το ό,τι και να συμβεί. Το να λες φίλε είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Μάλιστα, δηλαδή, πρέπει δύσκολη να το λέξη. Ναι. Είναι δύσκολη, ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολη λέξη. Είχες στιγμές δύσκολες στη ζωή σου, έτσι, κάποια φάση που είχες προβλήματα και είχες δυσκολίες? Δυσκολίες υπάρχουν σε κάθε άνθρωπο. Υπάρχουν και προβλήματα υγείας, υπάρχουν και γενικά προβλήματα. Αλλά εγώ έμαθα να ζω
για την ημέρα. Και έμαθα να αγαπώ τον άνθρωπο, όχι το τι έχει. Η μεγάλη διαφορά, διότι κοίταξε να δεις, λέει αυτός είναι κύριος. Και αυτός είναι άχρηστος, διότι αυτός έχει λίρες και αυτός είναι παύτοχος. Δηλαδή, μπορεί να ζηδιανεύει. Όμως, αυτός ο άνθρωπος ζηδιανεύει μπορεί να έχει καλή καρδιά ψυχή και να ήταν άτυχος στη ζωή του. Ναι. Δηλαδή, δεν έκαμε λεφτά. Μάλιστα. Επειδή αυτός έκαμε λεφτά, είναι κύριος. Δηλαδή, ο άνθρωπος έμαθε να σέβεται τα πράγματα που έχει κάποιος, όχι τον ίδιο. Mm-hmm. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, δυστυχώς, όπως εδώ που φτάσαμε. Και να σου πω ένα πράγμα. Το πιο λυπηρό πράγμα στην κουλτούρα μας και στο γένος μας, εμείς οι Έλληνες, έχουμε χάσει την πιο πολύτιμη λέξη που υπάρχει, που δεν την έχει καμιά άλλη γλώσσα. Μπορείς να μου την πεις. Πολιτισμός. Όχι. Πες μου. Φιλότιμο. Α, φιλό... Δεν υπάρχει καλά, το φιλότιμο. Μέσα στον πολιτισμό είναι και το φιλότιμο. Όχι. Το φιλότιμο είναι μια λέξη που είναι... Mm-hmm. Όταν έχεις φιλότιμο, καλύπτει τα πάντα. Δηλαδή, έχεις το... μέσα σου αυτό το αίσθημα που καλύπτει όπως λες. Πες μου, ήρθες εδώ, σε κάποια φάση έμπλεξες και με την γυναίκα σου και έχεις αποκτήσει ένα γιο. Είναι από το Birmingham. Από το Birmingham είναι σου. Δεν μπορώ να ξέρω τον ότι... κόσμο από το Birmingham. Όχι, όχι. Φαίνεται ότι ήταν όταν με επισκέφτηκες. Όχι, μάνα. Περνούσε απ' έξω. Αυτή η καημένη τραβάχει 40 χρόνια μαζί μου, από 20 χρόνια που δεν ξέρω. Ναι. Και απέκτησε ένα γιο, έτσι. Ναι, ο γιος μου, ναι, 27. Αυτή είναι το πώς την λένε τη γυναίκα. Φράνσις. Η Φράνσις και ο Ανδρέας, ο γιος σου. Ο γιος σου δεν ασχοληθήκε με το... Δεν πήγε στην καλλιτεχνία. Όχι, δεν θέλει να γίνει καλλιτεχνής ούτε. Ασχολήθηκε, δηλαδή ξέρει να αναβλημένος στον κινηματογράφο, στο σχέση με τηλεόραση, αυτά, αλλά δεν θέλει να είναι... Είναι ασχολητή με πολιτική όμως, ε. Ναι, ναι, στα πολιτικά παραπάνω. Μπράβο. Το αρέσω. Λοιπόν, τώρα, πέρασε αρκετό χρονικό διάστημα, έκανες πάρα πολλά πράγματα. Έφτασε για στιγμή που γνώρισες κάποιον κύριο ονόματι Μιχάλη Χαπέσης. Και του είπα, είσαι ο τελευταίος, του λέω. Άμα να ξαναγνωρίσω άλλο σκηνοθέτη και μου πει το όνομα μου είναι Μιχάλης, θα τραβώ το όπλο και θα τον καθαρίσω. Λέει μου γιατί. Του λέω, γνώρισα πρώτον έργο, πρώτον έργο ήταν, του λέω, Μιχάλης Μάικολ Πάουελ, του λέω. Ναι. Μετά Μιχάλης Μπαμπάς, μετά Μιχάλης Χαμπέσης. Το λοιπόν, με τον πρώτον πέρασα, θα μάθετε με τον δεύτερο δυσκολίες που τρεχάμε. Εσύ, του λέω, χειρότερα, του λέω, φτάνει. Είχατε παράξει ένα short film, το οποίο έχει πάει και σε φεστιβάλ. Ναι, Resurrection, η Ανάσταση, η οποία καταπληκτική, η μικρού μήκους ταινία, έχει πάει και στην Αμερική, σε πολλά φεστιβάλ. Πήγαμε μαζί σε ένα φεστιβάλ, στο Bilbao. Bilbao. Είχε επιτυχία δηλαδή. Ναι, τεράστια επιτυχία. Και μετά ο κύριος Χαπέτσης απεφάσισε να γράψει ένα script. Μετά από το, όταν έγινε το Resurrection, είχε μία ιδέα και την έβαλε κάτω. Έβαλε κάτω στο Σεγγίν για χρηματοδότηση. Το οποίο το τίτλος του έργου... Το τίτλος του έργου είναι Dinner with my sister στα αγγλικά, δείπνος με τις αδερφές μου. Μάλιστα. Είναι πολύ καταπληκτική ιστορία, διότι για την οικογένεια. Πώς είναι μια οικογένεια που φεύγει ο μικρός ο αδερφός, το στέλνει στο εξωτερικό ο πατέρας του για να μην καταστραφεί στον τόπο. Είναι μια τραγική κατάσταση που του συμβαίνει του πατέρα του ίδιου. Και αυτός χάνει επαφή, δηλαδή μιλά, αλλά δεν έχει πάει για 30 χρόνια στην Κύπρο. Και συμπτωματικά, μέσω κάτι που του συμβαίνει, επιστρέφει στην Κύπρο και αρχίζει να μαθαίνει για τη ζωή της οικογένειας, με τις αδερφές του και πας αυτόν είναι πολύ βαθιά ιστορία. Και σε αυτή την περίπτωση είσαι και ο παραγωγός. Παραγωγός, την έχει γράψει ο Μιχάλης ο Χαπέσης, παραγωγός. Συγγραφέας και σκηνοθέτης και μαζί έχουμε κάνει και το μοντάζ μαζί με τον Μιχάλη. Εργαστήκαμε και στο ξεκίνημα της ταινίας όταν είχε γράψει το σενάριο. Πέρασε με ορισμένα στάδια. Γυρίστηκε εδώ
αλλά το 90% είναι. Ναι, ναι, είναι γυρισμένο ολότελα στην Κύπρο. Και οι ηθοποιοί είναι γνωστοί. Ηθοποιοί. Έχουμε τον ο Ανδρέας ο Καράς, ο οποίος είναι τη Αγγλία. Ο Κρίστοφερ Γκρέγκο που είναι στην Κύπρο, η Μπόμπι Αβραάμ, η Νάντια Χαραλάμπους, ο Σπύρος Σταυρινίδης, ο Ανδρέας Βασιλείου, ο Σμάραγδος, δεν μπορώ να πω και το όνομα του καθένα, Κλεόβουλος. Κλεόβουλος. Ναι. Και επίσης και η κόρη του Μιχάλη, η οποία είναι η Τζουλιέτα Μάικολ, το καλλιτεχνικό της όμως, που παίζει τη μικρή αδερφή. Ναι, ναι. Επομένως, είναι ένα έργο το οποίο έχει ετοιμάστηκε, ναι, 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 στην αγορά. Ναι. Τώρα, έχει... είναι, τώρα ναι, είμαστε στα πρόχειλα για να την, το προωθήσουμε. Ναι. Και πρόκειται να ανοίξει σε 2-3 εβδομάδες. Δεν έχουμε ακόμα ακριβώς τις ημερομηνίες, αλλά θα ανοίξει εδώ στο Βόρειο Λονδίνο. Μάλιστα. Είμαστε σε επαφή με δύο κινηματογράφους και μόλις έχουμε τις ημερομηνίες θα το ανακοινώσουμε. Θα ενημερώσουμε για τους καλούς μας φίλους τηλεθεατές, κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης Ανδρέας. Παραγωγός λοιπόν αυτής της ταινίας με σκηνοθεσία του Μιχάλη Χαπέση, πολύ σύντομα θα βρίσκεται στους κινηματογράφους εδώ του Βορείου Λονδίνου, όπου και εσείς θα μπορούσατε να το δείτε το έργο, να το απολαύσετε. Δεν σταματά όμως η καριέρα σου εδώ, συνεχίζει. Κοιτάξτε να δεις. Ναι. Εμένα δεν. Ταυτοχρόνως έχω τελειώσει μια ταινία η οποία είναι, είναι heavyweight, gangsters. Oh, είναι συνταρακτική για τους gangsters, τους ελληνοκύπριους gangsters. Και αυτόν το φιλμ ελπίζουμε να είναι έτοιμο του χρόνου. Έχει τελειώσει τα γυρίσματα τώρα μόλις. Εκκρεμεί ακόμα μια σκηνή που πρέπει να κάνω. Αλλά είναι αυτή πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, διότι είναι πώς εκδηγείται ο γιος τον πατέρα. Oh my God. Λοιπόν, εκτός τούτου, έχεις κι άλλα σχέδια. Ναι, βεβαίως. Έχουμε κι άλλα σχέδια με τον Μιχάλη, διότι θέλουμε να κάνουμε κι άλλη ταινία. Πώς, εξαρτάται και πότε. Αλλά του χρόνου ελπίζω να μπείτε στη διαδικασία της συγγραφής του σεναρίου και όλα αυτά. Πρέπει να γραφτεί το σενάριο, πρέπει να προετοιμάσουμε. Έχουμε τις ιδέες. Ναι. Λοιπόν, μιλάμε, καλοί φίλοι τηλεθεατές, για μία ταινία η οποία, όπως έχει πει και ο καλός μου φίλος, Dinner with my sisters. Έτσι. Δείπνω με τις αδελφές μου, που είναι μια ιστορία η οποία εξελίσσεται στην Κύπρο. Να δούμε και πιο πολύ έτσι, σχετικές λεπτομέρειες, αν μπορέσουμε να κάνουμε ένα zoom in εδώ πέρα. Και είμαι σίγουρος ότι πολύ σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία και εμείς εδώ να δούμε αυτή την ταινία, που η ιστορία της ακούγεται πολύ ενδιαφέρουσα και με τους ηθοποιούς που συμμετέχουν είμαι σίγουρος θα δούμε καλή ερμηνεία, γιατί πάνω ναι, από ναι, όλα... Ναι, κοίταξε, ναι. Το έχουμε δείξει παντού σε ορισμένους μικρούς κύκλους, να είμαι σε Άγγλους που δεν ξέρουν τη γλώσσα, διότι έχει υπότιτλους, και θαυμάσαν την ηθοποιία. Μάλιστα. Το άλλο που θέλω να σε ρωτήσω, εσύ με την εμπειρία που έχεις, εδώ στο Λονδίνο υπάρχουν πάρα πολλοί Κύπροι και Ελλαδοί ηθοποιοί. Ναι. Όμως, δυστυχώς, είναι πολύ δύσκολο να γίνουν cast για ταινίες ή για σύριαλς. Ποιοι είναι οι λόγοι που πιστεύεις εσύ ότι... Οι λόγοι για μας. Οι λόγοι είναι ότι δεν χάσαμε την προφορά μας και είμαστε στιγμή ότι χάσαμε και τα ελληνικά μας. Είναι ότι... Έχουμε όλοι προφορά. Ναι, δηλαδή. Αυτοί που δεν έχουν προφορά, διότι μην ξεχνάτε, έχει πάρα πολλούς που εργάζονται και έχουν αλλάξει τα ονόματα. Ναι, ναι. Έχουν αγγλοποιήσει τα ονόματα. Έχουμε ορισμένους που τα χρησιμοποιούν, αλλά αυτοί για να... δεν είναι Αμερική. Αν είσαι Αμερική δεν πειράζει. Ναι, ναι. Όταν ένα όνομα σαν το Σουατσενέκα... διότι στην Αμερική ναι, είναι όλοι με accent. Ναι, ναι. Όχι με μόνο με accent, αλλά τα ονόματα. Τα ονόματα ναι, ναι, δεν πειράζει. Ενώ τώρα πάει, για παράδειγμα, πάει, λέει, ήρθα για αυτόν τον... Α, μα είναι Σπανιόλος, you are Greek. Yeah. Έχουν Έλληναν χαρακτήρα, πάει... well, we think about it. Και πιάνουν Άγγλο. Ξέρω. Πώς, δηλαδή, άμα είναι κύριοι ρόλοι, άμα είναι αυτόν το καταπληκτικό δράμα που υπάρχει, είναι... Νομίζω, Δημήτρη, ότι ο λόγος, ο κύριος λόγος που ο κύριος Χαπέσης και κάποιοι άλλοι σκηνοθέτες, κάποιοι σεναριογράφοι,
προσπαθούν να γράψουν και να αναλάβουν και τις παραγωγές, είναι γιατί νομίζω δίνεται ευκαιρία και στους ιδίους να κάνουν τις παραγωγές με κάποιους παραγωγούς που θα κάνουν cast και τους καλλιτέχνες, τους τοπιούς, και έτσι γίνεται, δημιουργείται μια κατάσταση. Οποία... είναι, αν μπορούσαμε, αλλά κοίταξε να δεις, το πρόβλημα μας εμάς ως παροικία και ως έθνος είναι ότι κανένας δεν καταλαβαίνει τι θα πει κινηματογράφος. Δηλαδή, αν πεις κάποιο Έλληνα, να πούμε, Ελληνοκύπριο, να βάλει λεφτά, σου λέει, ρε κουμπάρε, εγώ να πετάξω τα λεφτά μου. Δεν το θεωρούν ούτε εμπόριο, ούτε καταλαβαίνουν ότι είναι εμπόριο και είναι το μεγαλύτερο εμπόριο. Αλλά δεν λέω να τα βάλουν τα λεφτά μου. Αν βάλουν ένα μερίδιο, το οποίο θα σε βοηθά να πας σε αγγλικές εταιρείες να κάνεις συμπαραγωγή. Διότι πρέπει να έχεις το distribution. Τότε μπορεί να πετύχουν, αν το καταλάβουν. Βεβαίως. Βεβαίως. Άμα να ανοίξει την πόρτα, τότε εύκολα μπαίνει το σχέδιο μπροστά. Ωραία. Υπάρχουν δύο ειδών κατηγορίες τοπιών, λοιπόν, Ελλαδιτών και Κυπρίων. Είναι αυτοί που, όπως είπες και εσύ, είναι οι πιο μεγάλοι που έχουν το accent και είναι και αυτοί που γεννιούνται εδώ και είναι η γλώσσα τους η μητρική αγγλική. Ποια είναι η συμβουλή σου για τους δύο αυτούς τύπους τοπιών? Τους μικρούς, τους νέους, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το μόνο που θα τους έλεγα, αλλάξτε το όνομα σας. Αγγλοποιείτε το όνομα. Για να γίνουν πιο προσιτοί στους... Κοίταξε να δεις, όταν πας... Casting directors. Ναι, διότι αν πεις Βασίλης Παναγή, Δημήτρης Ανδρέα, αυτομάτως ξέρω. Αν πεις... αν το αλλάξεις κάπως το όνομα σου, πεις Βασπάνη. Ναι. Μπορεί να πούν, αυτός πρέπει να είναι μάλλον Ιταλός της Αμερικής. Κάτι, δηλαδή μπορεί να το αγγλοποιήσεις κάπως, να το αλλάξεις. Υπάρχουν μεγάλες νοοτροπίες, να πούμε. Τώρα έχει μεγάλη εξέλιξη ο ελληνισμός στην Αμερική. Δηλαδή έχει πάρα πολλούς Έλληνες ειδοποιούς που έχουν βαρετά ελληνικά ονόματα. Όπως ο Καλιφανάκης. Ναι, έχει ακόμα άλλο. Καθαρό. Υπάρχει και ένας... Και Έλληνες σκηνοθέτες οι οποίοι έχουν αλλάξει το τελευταίο όργο που έχει κάνει ο George Clooney, Έλληνας ο σκηνοθέτης. Αλλά είναι πολύ αγγλικό το όνομα του. Αλλά είναι καθαρά Έλληνας. Για το θέατρο, Δημήτρη, πώς το βλέπεις να εξελίσσεται? Εσύ δεν είσαι και πολύ θεματικός θέατρο. Ναι, αλλά το θέατρο δυστυχώς πρέπει να έχει μόνιμη στέγαση και να υπάρχει η απορροφή του ελληνοκύπριου ηθοποιού, της νεανικής και τους παλιούς, για να μπορεί να ανεβάζει έργα. Ξέρεις τι γίνεται τώρα? Όλοι αυτοί που εμπλέκονται, είτε σκηνοθέτες, είτε συγγραφείς, είτε ηθοποιοί, οργανώνουν τα δικά τους groups. Και ταυτόχρονα έχουν την ευκαιρία να είναι και οι παραγωγοί που ανοίγουν δουλειές σε αυτούς τους. Μα όταν θέλει, είναι έχει πάρα πολλά groups. Μπορεί να πούμε, κοίταξε να δεις. Άμα να δημιουργήσεις έναν group, θέλει να κάνει μια παράσταση, έρχεσαι σε επαφή με ορισμένα θέατρα πάνω από pubs, αυτά που τα ανεβάζει, μικρά θεατράκια, αυτά είναι, υπάρχουν και τα μόνιμα. Για να δημιουργήσεις χώρο μόνιμο τώρα είναι πολύ δύσκολο. Ωραία. Δημήτρη, πώς περνάς τις ελευθερές ώρες, τι κάνεις? Γιατί πριν είχε το εστιατόριο, ήσουν κάτι που δεν εκεί. Έχω ελευθερία. Θυμάμαι, εγώ ερχόμουν εκεί. Δεν έχω ελευθερία. Δεν έχει. Εγώ κοίταξε να δει. Σου τι παίρνει όλε ο Χαπέσει? Όχι, όχι. Εργάζομαι σε πολλέ πτυχέ, να πούμε, του κινηματογράφου. Προετοιμασία για σενάρια. Γιατί έχω ορισμένε ιδέε που οποίε εργάζομαι. Μην ξεχνά, μπορώ να πω μόνο φέτη ελάφρωσε λίγο ο καιρό μου. Τα τελευταία τρία χρόνια, όταν αρχίσα την επιστροφή μου, κάθε μήνα στην Κύπρο ήταν το έργο. Πέρσι είχαμε 5 μήνες μοντάζ. Ταυτοχρόνως είχαμε και 1-2 ρεκλάμες. Είχα πάει στο Ντουμπάι. Εργάζομουν εκτός. Φέτη ήταν η πρόθεση μας για να προωθήσουμε, δηλαδή να προετοιμάσουμε. Θα δουλέψετε πάνω σε αυτό, Τώρα φτάσαμε στο σημείο που θα το προβάλλουμε εδώ. Μετά θα πάμε στην Κύπρο τέλη Οκτωβρίου, για να κάνουμε την πρεμιέρα εκεί, να το ανοίξουμε εκεί. Ταυτοχρόνως ελπίζουμε να έχουμε και επαφή, δηλαδή έχουμε επαφή, αλλά κάποια ευκαιρία να το δείξουμε στην Ευρώπη. Release στην Ευρώπη. Πες μου,
Ξέρω ότι σου αρέσει πολύ ο μεζές. Ποιο είναι το φαγητό που έτσι σε τραβάει πολύ και το your favorite. My favorite, το πιο ορεκτικό φαγητό που μου αρέσει, είναι οχταπόδι στα γάρβουνα με το σκόρτο δίπλα. Μάλιστα. Είναι και ο σκόρτος δηλαδή. Όταν πήγαινα στο εστιατόριο το Απόλλων, κάθε Παρασκευή Σαββάτο ήταν οχταπόδι και ο σκόρτος δίπλα. Ναι. Μου λέει, μα δεν σε πειράζει, λέει, θα σου κοντεύουν οι γυναίκες. Του λέω, δεν με πειράζει. Αυτή που θα μου κοντέψει, σημαίνει, της αρέσει. Μάλλον το σκόρδο τον είχες για να φεύγουν οι γυναίκες, να μην σε ενοχλούν. Όχι, κοίταξε να δεις, Βασίλη, όταν κάνεις ανάλυση, ο άνθρωπος είναι το αυτό που τρώει. Ναι. Δηλαδή, υγεία του ανθρώπου είναι το τι αναλάβω, τι τρώει και πώς τρώει. Ναι. Αν τρώεις λέμαργα, αν τρώεις. Εγώ αποφεύγω, δηλαδή. Το αρνί είναι σπάνια που το τρώω, στη σχάρα, δε σούβλα. Αλλά δεν τρώω, δεν είμαι φίλος του αρνιού, διότι είναι το πιο παχυντικό. Δηλαδή, αρτιοσκλήρωση που δημιουργείται μόνο με το αρνί, διότι πείσει η μήλα του αρνιού και δεν διαλύεται. Ό,τι φάεις. Αυτό και, είναι το μέρος της διατροφής, έτσι. Λοιπόν, όταν τρώει σκόρδον, η χολεστερίνη δεν υπάρχει. Δηλαδή, ολιγοστεύει, καθαρίζει το αίμα, δηλαδή, σπάζει τα. Εγώ θα εφαρμόσω κάτι, αυτό που είπες ο σκόρδο, επειδή τώρα δεν με πολύ ενδιαφέρει έτσι, αν οι γυναίκες με πλησιάζουν, έτσι να τρώω κι εγώ για να είμαι πιο. Αποφεύγεις την πίεση. Έχει πάρα πολύ κόσμο που πίνει χάπια της πίεσης. Είναι από τη διατροφή, το τι τρώεις. Στην Κύπρο γιατί ξεπέρασαν τα μπουράνια, οι καρδιακές προσβολές, όλα αυτά, η πίεση ανεβαίνει, διότι σούβλα. Χρειάζεται υγιή διατροφή, λοιπόν. Βεβαίως. Λοιπόν, Δημήτρη μου, ήταν ευχάριστο που ήσουν μαζί μου σήμερα. Ειλικρινά, χάρηκα πάρα πολύ που ήρθες και μιλήσαμε έτσι. Έμαθα κάποια πράγματα που δεν ήξερα. Αν και ήξερα πολλά. Λοιπόν, και είμαι πολύ ευτυχής που σε βλέπω έτσι γερό και δυνατό και με όλη τη διάθεση να συνεχίσεις. Σου είπα, Βασίλη, το πρόβλημα να σου πω και αυτό για να καταλάβεις πώς ζω εγώ. Εκεί που πάει στο LGR, περνά σε ένα νεκροταφείο, δεν είναι. Παναγία μου. Τι περίμενε, εσύ δεν νομπάζει. Εγώ όταν έχω θλίψει ή έχω κανένα πρόβλημα και δυσκολεύομαι να το λύσω, αυτοκίνητο μπαίνω μέσα στο κημητήριο. Κάνω έναν ωραίο περίπατο, βγαίνω, είμαι πουλάκι. Λέω, διότι αυτή είναι το τέλος του ανθρώπου. Δηλαδή, τι είναι, ό,τι σκουντούρα και να έχεις, ό,τι και να σκεφτείς, ό,τι πρόβλημα και να έχεις, εκεί θα καταλήξεις. Ναι. Άρα λοιπόν. Που σημαίνει να είμαστε ευτυχείς, με άλλα λόγια, που υπάρχουμε. Ναι, ναι. Έτσι, γεροί, δυνατοί να προσέχουμε τις αυτού μας, να ζήσεις τη ζωή σου και να ζούμε τη ζωή να ζεις τη ζωή σου την ώρα που την έχεις. Ο άνθρωπος λέει, εγώ θα δουλέψω, θα σκοτώνουμε μέρα νύχτα. Θα οικονομώ τα λεφτά μου για να έχω καλή σύνταξη. Και σκλαβώνεται μέχρι να γίνει 65. Έχω χάσει 4 φίλους με τέτοιον τρόπο. Παναγία. Εκλείσαν τα 65 και δεν χαρήκαν τους πόρους της ζωής τους. Και για ποιο σκοπό. Για να πούμε και κάτι πιο ευχάριστο. Πρέπει να. Ναι. Γι' αυτό είναι ευχάριστο. Ο θάνατος είναι το πιο ευχάριστο πράγμα στον άνθρωπο, Βασίλη. Διότι κοίταξε να δεις. Όταν αποφεύγεις να αναγνωρίζεις ότι υπάρχει θάνατος στην τη ζωή, δεν μπορείς να ζήσεις τη ζωή σου. Ο επιμένων νικά, ξέρεις. Βεβαίως. Εγώ λέω, γεια σου φίλε. Λοιπόν, πώς είναι ο πιο κοντινός μου φίλε, πράγματι. Να με υπενθυμίσεις τώρα για το έργο, οι δύο προσπάθειες που γίνονται για εδώ και στο Κύπρο. Σε ποια περίοδο υπολογίζετε να Υπολογίζω ότι Dinner with my sisters θα το προβάλλουμε εδώ. Θα έχουμε ακριβώς τις ημερομηνίες που στο τέλος της εβδομάδας, αρχής της ερχόμενης εβδομάδας, θα έχουμε τις ημερομηνίες. Θα το κάνουμε ένα μεγάλη ανακοίνωση, καμπανιά στο LGR. Οκτώβριο, μετά εδώ, Οκτώβριο προγραμματίζουμε προς τα τέλη του Οκτωβρίου στην Κύπρο. Πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εύχομαι κάθε επιτυχία, καλέ μου φίλε. Και επίσης, όταν το προβάλλουμε, μετά από την προβολή εδώ και στην Κύπρο, θα υπάρχουν και τα DVDs. Λοιπόν, χάρηκα και πάλι. Ναι, εντάξει. Και εγώ. Και θα ειδωθούμε πολύ σύντομα. Βεβαίως, Αλήμα, θα σε δω στο LGR. Θα πιούμε τον καφέ μας. Όπως είπα. Και στους τηλεθεατές. Και στους καλούς μας φίλους τηλεθεατές. Καλοί μου φίλοι, αυτός ήταν ο Δημήτρης Ανδρέας, λοιπόν, ο οποίος κατάγεται από το Ριζοκάρπασο. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει αφήσει πολλά πίσω του. Συγκάτοικος, αν μην το ξέρεις, του Μανούκα.
του Μανούκα. Ο Απόστολος Ανδρέας, έτσι τον ονομάζουν. Συγκάτοικος του Μανούκα, λοιπόν. Πολύ ωραία. Και κλείνουμε έτσι με αυτή την ευχάριστη νότα. Να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε μαζί μας και θα περιμένω να σας δω και πάλι την ερχόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα, με ένα καινούργιο πρόσωπο. Μέχρι τότε, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να τρέφεστε υγιεινά, ναι, όπως είπε και ο άλλος μου φίλος. Και σκόρδο, μην ξεχάνετε το σκόρδο. Λοιπόν, πολλά φιλιά, καληνύχτα σας, θα τα πούμε και πάλι την άλλη Κυριακή. Bye bye. Bye bye.